Η σειρά Silanium της Sunset δημιουργεί μεγάλη εντύπωση. Το 2003 το Sunset Collector δημιουργείται. Αυτό το μοντέλο είναι ακόμα πάρα πολύ διάσημο για τους, αθλητές. Επίσημος συνεργάτης με τα πρωταθλήματα στην Αγγλία και στην Γαλλία και προσπονσοράρει το Sunset Collector. Σε casting, σε συνθήκες σερφ με κύμα δηλαδή. Αυτοί έχουμε αλλάξει λιγάκι το σύστημα και χρησιμοποιούν υβριδικές μύτες. Αυτό σημαίνει συμπαγές κάρπον, μόνο το πάνω κομμάτι. Οπότε ένα σκληρό καλάμι μπορείς να το κάνεις ψαρευτικό, αν τυχόν δεν έχεις καιρό. Θα σας εξηγήσει βέβαια καλύτερα η ειδική. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω ότι έχουμε την πλήρη συμπαράστασή τους. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζεσαι με μια εταιρεία, τουλάχιστον για μένα, και να μπορώ το δικό σας το θέλω σε ένα καλάμι να το φτιάξουμε μόνο για την Ελλάδα και είναι ένα πολύ σημαντικό γιατί βασίζεται σε ψαράδες για να φτιάξουν καλάμια και δεν βασίζεται σε κάποιους εκθεσιακούς χώρους βολεύοντας κάποιους να φτιάξουν ένα τύπο καλαμιών. Δίνουν πολύ βάση στη Μεσόγειο που συνήθως σε πολλά καλάμια από αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν απευθύνονται όλα για συνθήκες όπως είναι το Αιγαίο ή όπως είναι το Ιόνιο. Θα σας εξηγήσει λιγάκι ένα πολύ καλό κόλπο αυτό που έχει με την υβριδική μύτη, τι εστί η υβριδική μύτη και ποια είναι η λειτουργία της ένα καλάμι. Βέβαια με την προϋπόθεση να έχετε στο μυαλό σας ότι αυτό το καλάμι υπάρχει και με υβριδική μύτη και με power tip. Οπότε τα γνωστά σκληρά καλάμια που γνωρίζουμε υπάρχουν ήδη, απλώς υπάρχει ακόμα ένα μοντέλο με την υβριδική μύτη και θα σας εξηγήσει τι ακριβώς κάνει αυτό. But now I invite you to test the rod if you want to see the different action you have. So the first one is very power. So in fact, the rod is tubular. So carbon is rolls on mandrels. Okay. Μάθετε να επιλέξετε πλέον άμα θέλετε να ψαρέψετε αρκετά μακριά ή να έχετε πολύ ευαισθησία στην άκρη. And the power rods allow to fish, for example, when the sea condition are really bad or heavy or strong. Το power καλάμι σας επιτρέπει να ψαρέψετε όταν υπάρχουν δύσκολες καιρικές συνθήκες. And those rods allowed to have a very very good bite detection. Και μπορείτε να καταλάβετε εύκολα το τσίπημα. Χωρίς να χάσετε απόδοση. Χωρίς να χάσετε απόδοση. So for example, when you fish some sparidae, like momora or dorada, those fish make very thin bites. So it's necessary to use this kind of hybrid. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε μια μύτη που σας επιτρέπει να νιώθετε και το παραμικρό τσίπημα, γιατί αυτά τα ψάρια έχουν πολύ ελαφριά τσίπημα. So I present those two rods. Those rods are used in a competition in France, Tunisia, Spain, but we have a large range of products. We have some reels, we have some rods for boats and sound casting. Σας παρουσιάζω αυτά τα δύο καλάμια τα οποία τα χρησιμοποιούν στους διαγωνισμούς στην Ισία, στη Γαλλία. Αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε καλάμια βάρκας, σε καλάμια για την ακτή, σε κάποια καλάμια. The fishing rods exist in power and hybrid and exist in 4 meters and 20 and 4 meters and 50. So, είναι το ελευθερία της εταιρείας Global IG. Sorry. Yes.